Κατά τη διάρκεια της περιοδίας μου στην Κίσαμο, επισκέφθηκα το αστυνομικό τμήμα και την πυροσβεστική υπηρεσία στο Καστέλι. Ενημερώθηκα από το διοικητή του αστυνομικού τμήματος, τον κύριο Χατζή, για όλες τις εξαιρετικές ενέργειες που έχουν γίνει όσον αφορά στο θέμα της αδεσποτείας, μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία είμαι περήφανη να πω ότι είχε γίνει από τον σύζυγό μου, τον Μανούσο Βολουδάκη, και η οποία πήγαινε πάρα πολύ καλά, όπως με ενημέρωσε δυστυχώς όμως ο διοικητής, τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα, η αρμοδιότητά του πέρασε στο δασαρχείο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα πρόστιμα που επιβαλόταν μέχρι στιγμής από την αστυνομία, τώρα θα πρέπει να επιβάλλονται από το δασαρχείο, κάτι το οποίο θα κάνει πιο δυσχερή την επιβολή αυτών. Ίσως να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το ξαναδούμε νομοθετικά και στο μέλλον. Στην πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκα από όλες τις προσπάθειες που κάνει το πυροσβεστικό σώμα να βοηθήσει ανθρώπους τόσο σε πυρκαγιές, την τελευταία που είχαμε στο Σφινάρι, όσο και προσπάθειες διάσωσης από διάφορους τουρίστες ή ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν δύσβατα μονοπάτια στις περιοχές του Μπάλου, του Ελαφουνησίου, στα Φαλάσσερνα και τις όλες τις ενέργειες που κάνουν οι πυροσβέστες για να προσπαθήσουν να λύσουν τα θέματα καθημερινά.